ένας απλός εποχούμενος σήμερα από κάποιο χωριό της Θράκης. Σαφώς και δεν είναι σε θέση να καταλάβει την πλούσια μουσικοχορευτική της παράδοση. Ορφέας, Θάμυρης, Εύολπος, μυθικά ονόματα, όχι μόνο στην ελληνική μυθολογία, αλλά στην παγκόσμια γραμματεία και μυθολογία. Ακόμα και η ίδια η καταγωγή της Θράκης είναι ένα ωραίο παραμύθι, μια ωραία μυθολογία. Λέγεται λοιπόν ότι η Θράκη ήταν κόρη του ωκεανού και είχε για αδελφές την Ευρώπη, την Ασία και την εφοροτάτη Λιβύη. Όλες λοιπόν αυτές οι μουσικές έτσι προσεγγίσεις, αυτοί οι μουσικοί πολιτισμοί, όλα αυτά τα διαχρονικά στοιχεία σήμερα μπορεί να τα βρει κανείς πράγματι σε ένα χωριό το οποίο ούτε καν μπορεί να υποψιαστεί. Εμείς θα κινηθούμε σε ένα χωριό που λέγεται Ελληνοχώρι. Απέχει περί τα 3 χιλιόμετρα από το Διδημότυχο. Εδώ θα καταγράψουμε ό,τι επιβίωσε, ό,τι υπάρχει από τη μεγάλη αυτή μουσικοχορευτική παράδοση. Κοτσό. Ναι. Λυγούν τα δάχλα ή... Τα δάχλα λυγούν, αλλά τώρα όχι τόσο καλά. Όπως έπαιζα το 57, ξεκίνησα να παίζω κλαρίνο. Ναι. Ξεκίνησα με το συγχωρημένο τον Μπουζαμάν. Τον Κότσο. Τον Κότσο. Το φίλο μου. Το φίλος έπαιξε με αρκετά χρόνια. Ούτε. Ναι, έπαιξε με αρκετά χρόνια. Με εκείνη τα χρόνια ευλογημένη ήταν και κόσμος, δεν ήταν μόνο η φόρα. Κόσμος. Φόρα σας νέανε ο κόσμος. Ναι. Τώρα γυρνά στα χωριά, περνά στα χωριά μέσα. Ρωτάς, κανένας που να παίζει γκάιτα, ο ένας πέθανε, ο άλλος έφυγε, ο άλλος δεν λυγούν. Σωστά. Τι να φτιάξει και τι να αρμάξει. Έπαιζα με στην πλατεία και τώρα αυτά θέλετε να τα πούμε. Τρεις σαράδες χορός ήταν. Τρεις σαράδες. Μικροφωνική δεν υπήρχε τίποτα. Τρεις μας, τρία όργανα. Ναι. Πήγανε με τώρα, θα ήταν 200 μέτρα κάθε χώρο, κάθε άτομο δηλαδή. Κύκλος. Ναι. Αλλά τρεις φορές. Τρεις δίπλες, τρεις δίπλες, μπράβο, συνταξιέσαι. Τρεις δίπλες έχει ένα χορός, λέει το τραγούδι. Ναι. Τα ζούσαμε. Ναι. Άμα έκαναμε γέννητη πανηγύρι, παράδειγμα, στα Βρυσικά, έφεραμε τα όργανα με τα πόδια στα Βρυσικά. Ναι. Έπαιζαμε όλη μέρα και όλη νύχτα. Ναι. Την άλλη μέρα πάλι με τα πόδια. Τον καιρό που κίνησες εσύ να παίζεις, του κλαρίνου. Ναι. Είχε τότε κόσμο, είχε κόσμο, πολύ κόσμο. Που έπαιζαν, που να ενδιαφέρονται να παίζουν. Όχι, όχι. Είχε, αλλά σχεδόν είχαν τότε με τον Ανταρτοπόλεμο που έγινε το αυτό. Καλά, εσείς είχατε και πολλά μπερδέματα εδώ τότε. Είχαν, άλλοι έφυγαν πέρα, άλλοι ήταν απόμεναν εδώ. Δεν είχαμε οργανωπαίχτες πάλι. Αυτοί που γνώρισα εγώ ήταν ο Δοητσίδης, γιατί από εδώ δίπλα. Από εδώ, καρτί. Ναι. Ο Σταυρίδης, ο Μακαρέτσι, καλοί οργανωπαίχτες ήταν αυτοί. Εμείς εδώ ήμασταν όλοι. Ύστερα θέλω να πάω να βρω το Σταυρίδη του Γιώτ. Αυτό είναι Ταυρίδης. Α, Ταυρίδης, ναι. Και εδώ είναι ο Κώστας. Ναι. Θα τον πάρουμε τον Κώστα, ναι. Ναι. Θέλω να μας πει λίγα την ιστορία για τον... Μπαμπάτ. Για τον πατέρα και για τον πώς έγραψε το τραγούδι στο χωρίο Μεταξάδης, Γιάννης Δήμαρχος. Ναι, σωστά. Γιατί έτσι λένε ότι αυτός το έγραψε, λέει. Αυτός το έγραψε. Και εγώ έχω χριστά ότι αυτός το έγραψε. Αυτός το έφτιασε. Ναι. Τα λόγια τα έγραψε, λέει, ένας γιατρός, αλλά... Δεν ξέρω ποιος τα έγραψε, αλλά εγώ το θυμάμαι που το τραγουδούσε ο Πάπου... Ταυρίδης. Ναι, Πάπου Μπουγάς που λέμε. Μπουγάς του είναι λίγα. Ναι. Μπουγάς, μπουγάδες τότε λέγεται εσείς τα ταυριά. Αυτό ακριβώς. Τα ταύρους, ναι. Τα πικάδια. Ναι, ναι, έτσι δεν είναι. Τα ταυριά. Ταυριά.
δήμαρχος. Άιτε βασιλικούλα μου Γιάννης δήμαρχος. Βασιλικούλα μου κι άλλα να αγαπάει. Πάνε οι ωραίες εποχές που κάποτε ένα πρόσωπο σε ένα χωριό έδινε λαβή και θέμα για να γραφεί ένα τραγούδι. Ας πούμε, στη Θράκη έχουμε ένα τραγούδι που είναι ιδιαίτερα γνωστό στο Πανελλήνιο και που χορεύεται από πολλούς με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι κέφι. Είναι στο Τοκμάκι, δηλαδή στο χωριό Μεταξάδες, Γιάννης Δήμαρχος κλπ. Κλπ. Η ιστορία του τραγουδιού νομίζω πως είναι πολύ γνωστή. Όμως πολλές φορές κάποιοι τοπικοί χαρακτηρισμοί που ουσιαστικά στάθηκαν η αφετηρία να γραφεί το τραγούδι δεν λέγονται. Δεν λέγονται γιατί είναι σατυρικοί, είναι μέσα στα ήθη του χωριού και της εποχής. Έτσι λοιπόν τα εξοραίζουμε τα πράγματα. Ακόμη και στη δισκογραφία, αλλά πολλές φορές, επειδή υπάρχουν πια οι απόγονοι αυτού του προσώπου, αποφεύγουν ακόμη και σε επιχώριο επίπεδο έτσι, να λένε το τραγούδι όπως όταν τότε πρωτογράφηκε. Λέγεται μάλιστα ότι ο συνθέτης αυτού του τραγουδιού ήταν ένας παλιός βιολιτζής, ο Γιώργης ο Ταυρίδης ή Μπουγάς όπως τον λέγανε. Το τραγούδι βέβαια έχει διάφορους έτσι πιπεράτους χαρακτηρισμούς που αφορούν το Γιάννη, το Μερακλή και το Χουβαρντά στους Μεταξάδες. Σε κάποια φάση πια που το τραγούδι ακούγονταν και χορεύονταν, ο Γιάννης κάποια στιγμή είπε στη μάνα του: «Μάνε, πες το γιορ του Μπούδη να μην μη τραγουδάει άιτη βασιλικούδα, γιατί με ξετιμάει». Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που γίνεται και στην αρχαία σάτυρα. Κάποια πρόσωπα όταν θέλουν να τα ξετιμήσουν, δηλαδή να τα βγάλουν στη φόρα τα άπλητά τους, τους κάνουν ένα τραγούδι. Έτσι λοιπόν αυτή η ιστορία συνεχίστηκε και εδώ στο Τοκμάκι, όπως λέγονται παλιά οι Μεταξάδες, στην περιοχή του Εύρου, στην περιοχή του Ερυθροποτάμου, με το τραγούδι αυτό που έγινε, όπως είπαμε, γνωστό σε όλη την Ελλάδα και που έστω ακόμη και με την σύγχρονη, αλλοιωμένη, αυτή δισκογραφημένη πια μορφή του, υπάρχει παραδομένο ως τις μέρες μας.
Ελάχιστες περιοχές, ελάχιστοι νομοί στην Ελλάδα έχουν να καταδείξουν μια τόσο πλούσια και αυθεντική μουσικοχορευτική παράδοση όσο ο Εύρος. Θα μπορούσαμε χοντρικά να τον χωρίσουμε σε ορισμένες πολιτισμικές περιοχές. Ας πούμε, πρώτα είναι η περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια είναι η περιοχή των Φερών και του Τυχερού. Μετά είναι το Σουφλί. Είναι τα πομακοχώρια που γυμνιάζουν τη Βουλγαρία. Όπως ανεβαίνουμε είναι ο Ερυθροπόταμος, όπου κέντρο του είναι το Δηθυμότυχο, η Ορεστιάδα με τη Φύσα και τέρμα ψηλά το Τρίγωνο. Φίλοι μου, πώς μας ήρθε τι, ήρθε μήνα σαν δυόμι. Είμαι η Νίν Νταϊάννα Φρουνού. Είχα φτώχεια πολύ, έκανα δουλειά στον κόσμο, κέντσα ρούχα, έκανα δώρα στράτου και εκείνα 12 στουλές νέραψα. Τα έδωσα του γαμπρό, του Μπουζαμά και τα πάει. Δώρα στράτου και τον πάει στην Ινδία. Τον πάει στην Ινδία εκεί για να παίξει και να πετυχάρτη πολύ που τον πάει δώρα. Τα όλα τον τουλιάς πήγα. Και έκαμε τέτοιο. Τα χέρια μου είναι ατέ, παραμορφώθηκαν όλες. Τράβωσαν από τα κινδύματα. Και στο χωριό άλλα πώς έραψα. Όσοι είναι αυτά, τα έχουν αυτά, εγώ τα έχω ραμμένα. Πρίκες έκανα πολλά. Μέχρι κι άντρας δεν ήταν εδώ, οι δύο παιδιά με έπιασε. Ήταν στα παραπέταγμα. Οι δύο παιδιά τα μεγάλωσα εγώ. Και μάνα μου ήταν στη Ρωσία, πέθανε εκεί. Και με έπιασε αυτό το σπίτι, τα έπιασε. Ακατοίκητο ήταν. Αποχωρούσα από τραγούδια. Χόρεμα με τραγούδια. Χόρεμα με τραγούδια. Τον καιρό θα είναι σήμερα το χωριό. Όλο χαίροντα και τέτοιον. Τώρα τίποτας. Τώρα όλες. Μέχρι τηλεόρασης, άλλο τίποτας. Μπαμπάς μου πιθαμένος, στα μαχωρός γίνοντα. Γίνοντα. Εμείς δεν ήρθαμε για πάει
δεν ήρθα μη να πιούμι. Μόνο ήρθα μη για να σας δυο το χρόνο κι αν τον βρω. Πότε ήταν καλύτερα, τότε ή τώρα? Τότε ήταν, τότε ήταν, μα χάρη ήταν. Χάρη ήταν τότε. Φτώχεια ήταν. Είχαμε, ό,τι ήταν. Μπιούρμπουν, ήταν. Φτώχεια ήταν, μα χάρη ήταν στον κόσμο. Τον κόσμο ήταν χάρη. Τα αγόρια έκλεβαν τα κορίτσια. Α, ήταν προξενιό τότε. Τότε προξενιό. Πάει να προξενιέσαι. Αχ, εσύ εξαδέρ, πιάνωσα εξαδέρς. Έκανα την προξενιά. Χαίρονταν εδώ προξενιτίδες το βράδυ. Μάνα μπαμπάς έρα μόνοι για τότε. Τούτος είναι καλός, τάλλο καλός. Όπως έδωνε. Τός έχει χωράφια. Το εκεί ήταν τα χωράφια. Τώρα δεν θέλω χωράφια. Τώρα θέλω ούτε και δουλειά να κάνω. Μόνοι να έχουν παράδειες να βγάλουν και να τρώνε γλεντώνα. Αυτά έχουν κόσμο τώρα. Δεν θέλω. Στα χωράφια δεν θέλω. Που το χωράει πέρα και το βράδυ ήταν γεμάτο με ράφτο. Ποιο μέρο αυτό. Πάς μηχανική μου μάνα. Πάς μηχανική μου μάνα προστάσω, γιατί τη μέρα δεν θα μπορώ να κάτσω. Να κάνω δουλειά. Θα πάω στα χωράφια το βράδυ. Μια να κάνω μπούν μικρό, όχι με τα φώτα. Με κάνω τι είναι τα μικρούτσια τα λάμπες. Με τι κένα κάθομαι και κίνδος. Τι έχεις Παναγιώταμ και καθίσαι και κλαις. Κοιμένα τον πατέρας, γιατί δε μη του λες. Τι να σιπώ πατέραμ, τι να σιδηγηθώ. Π' αγάπη δε γνωρίζεις κι από κρυφό γαϊμό. Πατέραμ δεν είναι ξένος, δεν είναι μακρινός. Μόνο είναι ανιψιός σου της αδερφής σου γιος. Που τα μαλλιά την αρπάζει κι στην αυλή την πάει. Τρεις μαχαιριές τη δίνει κι αν σου δείξει ον πλευρό. Τρέχει του αίμα τρέχει, τρέχει σαν ποταμό. Φωνάζει τα κουρίτσια να την αλλάξουνε κι τα παλικάρια να την εθαψουνε. Γίνκιν αυτό πράγματι? Η ιστορία αυτή. Αυτή. Γίνκι. Για να το βγάλουν, έγινε. Εδώ. Όχι. Δεν ξέρουμε. Έτσι το βρήκαν. Ούλνη δική μου αφέργερα μάν, ούλνη δική μου με διουχνάν. Ούλνη δική μου αφέργερα μάν, ούλνη δική μου με διουχνάν. Κι ούλνη πάλι μιλένω. Στην βιομηχανική και τηλεοπτική εποχή, κάποιες σκηνές αυτές του καθημερινού βίου που είχαν έτσι μια παραμυθένια αντίληψη, προσέγγιση, μια γοητεία, ένα ρομαντισμό, μια εκφορά του λόγου και των συναισθημάτων που έβρισκε την οικογένεια μικρούς και μεγάλους έτσι κοντά ο ένας δίπλα στον άλλον, σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να τις συναντήσουμε, γιατί τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί πλέον από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Μια νέα λαογραφία καθημερινά διαμορφώνεται, μια νέα κοινωνική προσέγγιση και κυρίως μια απόσταση ανάμεσα στις ψυχές και στους ανθρώπους.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθαμε στο νυχτέριο απόψε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλά είστε? Πολύ καλά. Τι κάνετε τα παιδιά σας, τι κάνετε τα εγγόνια σας? Είναι καλά? Εσύ που είναι το παιδί σας και τα εγγόνια σας φαντάρους, πού υπηρετάει? Υπηρετάει στην Τρίπολη. Πόσες μήνες έχει? Τώρα έχει κανένα μήνα που πήγε. Γιατί και κόσμο εγγονός υπηρετάει. Αλλά θα έρθει τώρα εδώ στην Εύρο, θα υπηρετήσει. Στην πλάτη θα πάει. Δεν ξέρω πότε θα έρθει. Τώρα προς το παρόν είναι στην Τρίπολη. Το πλέον κασχόλι. Γιατί άμα θα έρθει εδώ είναι και χειμώνας, όσο και να πεις χιόνια θα έχουμε. Ναι, πάντα γίνεται έτσι χειμώνας βαρύς. Βαρύς χειμώνας. Που είναι στο στρατό. Καλά, εμείς γιαγιές αυτά μπορούμε να κάνουμε τώρα. Ναι. Γιατί... Το πλέον και το τραγουδό. Τέσσερα χρόνια στο στρατό με στην παλιά στρατώνα πως ήμουνα, πως έγινα και πως θα γίνα ακόμα. Σταναχωρέθηκα με το τραγούδι σου. Μπράβο, έκλαψα. Για τα παιδιά να είναι καλά, να πολιθούν, να γίνουν καλοί πολίτες να γίνουν. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Φωτογραφία και γράμμα σας στέλνει. Μας στέλνει. Σας έστειλε και φωτογραφία. Και εμένα με έστειλε φωτογραφία. Μωρό παγιά, ένα τραγούδι τώρα που λες. Άξα που πήγα στον ονό μου Τσαμπουκριάς να συγχωρηθούμε. Μας τραγούδισε ο ονός μου Τηλέμαχος. Πολύ μεγάλος ήταν τώρα, είναι πολύ μεγάλος, πέθανε. Αλλά τώρα το θυμήθηκα και θα το πω. Για τη σχήμα στην καταστροφή. Ναι, για τη σχήμα στην καταστροφή. Τον άκουσα κι εγώ. Με τη καρδιά, με τη ψυχή, τα χείλη μου να ανοίξω, τη σχήμα στην καταστροφή. Να σας τιμολογήσω το 1800 έτος 81 πέρο μολύβι και χαρτί τα σύμφωνα να γράψω πέρο μολύβι και χάρτη τα σύμφωνα να γράψω τη σχέω στην καταστροφή από καρδιά να κλάψω. Στην Ελλάδα είχαμε δύο ωραίες σκηνές του εσωτερικού βίου μέσα στο σπίτι. Αλλού τις λένε παρακάθια, αλλού τις λένε νυχτέρια. Νυχτέρια πράγματι. Οι μεγάλες γυναίκες του χωριού πέραν τα δράχτια, τις ρόκες τους, τις ανέμες τους, τα τσικρίκια τους, τις βελόνες τους, τα πλεξίματά τους, τα κεντήματά τους, και με το λιγοστό φως της λάμπας έδιναν μια μυθική διάσταση αυτά που δεν μπορούν σαν να ζήσουν τη μέρα μέσα στα χωράφια, στα ζώα, στην κτηνοτροφία τους. Έτσι λοιπόν τα παιδιά, τα μικρά, έβρισκαν μια προσέγγιση, έβρισαν ένα απάνγιο να ακούσουν έναν παλιό, ωραίο, μυθικό, λαϊκό λόγο, ένα παιχνίδι όπου τα συνέπαιρνε τα παιδιά, τα βάζε σε μια εγρήγορση να δουλέψει το μυαλό τους, γιατί το παιχνίδι αυτό δεν ήταν ένα απλό παιχνιδάκι, ήταν ένας γρίφος, ένα ένιγμα. Παιδιά, κάτσετε ήσυχα. Μην κάνετε τόσες αζαπιές. Να ησυχάσουμε λίγο. Αβάλτε τα χεράκια σας να κάνουμε ένα παιχνίδι για να ησυχάσετε. Ενημένη δάκι καρακαντά, ανοίξτε τα παράθυρα και στρώστε τα φιλούδια για να περάσει βασιλιάς με τη βασιλοπούλα. Και βασιλιάς παντρεύτηκε και πήρε μια μικρούλα και εκείνιαν την ονόμασαν, την είπαν Ζαχαρούλα. Και Ζαχαρούλα ρώστησε, την έβαλαν να βδέλεις, κουκκίνησαν τα μάγουλα της σαν κόκκινες κουρδέλες.
Γο-γο-γο, θα φυλάγω εγώ. Πενδύναδε σουλτάνα μου, πενδύναδε ρφιάν ήμασταν. Η ιδιαίτερη χωρί μας είναι όπως είναι τα πέντε αδέρφια. Ή το συρτό, το παλαιότερο συρτό, είναι χωρίς σταύρωμα μπροστά. Είναι προς τα πίσω, όπως είναι... Όπως δηλαδή, πώς είναι αυτό? Στο 8 φεύγεις κατά πίσω. Δείξε. Δηλαδή ξεκινάει, πηγαίνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Μάλιστα. Πηγαίνει διαφορετικά. Είναι ο παλιός τρόπος του συρτού. Που σιγά σιγά μετά, όταν μπήκαμε στο ελληνικό κράτος, δεν ξέρω πότε, άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει. Είναι καλαματιανό. Και έγινε το γνωστό συρτό προς τα μπροστά, αλλά πάλι με την ευρύτικη ιδιομορφία. Που φεύγει ο χώρος, έχει έκταση. Ναι. Δεν είναι όπως είναι η υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς φεύγουμε μπροστά προς τη φορά του κύκλου. Στο Ελληνοχώρι ισχύει η παροιμία κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτο και χειρότερα. Σε όλα τα χωριά. Νίτσα. Συμφωνώ. Δηλαδή, γιατί? Γιατί γερνάν τα χωριά μας. Γερνάν τα χωριά ή φεύγουν οι άνθρωποι? Έχουν φύγει. Ίσως το χωριό μας όχι ακόμη, κρατάει επειδή είναι δίπλα στο Δημότυχο. Ναι.
αλλά σε γενικές γραμμές κάτι πέρσι είναι καλύτερα. Αν βρισκόσασταν κάπου εκτός, ας πούμε, περιοχής σας εδώ και θα θέλατε να υπερασπιστείτε την πρωτοτυπία, την ευθυμία, το κέφι, την ιδιαιτερότητα, την πολυχρωμία, την πολυφωνία των χωρών και των τραγουδιών σας, έτσι επιγραμματικά, τι θα λέγατε, ας πούμε? Ότι είμαστε ιδιόρυθμοι. Γιατί τυχαίνει σαν χωριό να είμαστε λίγο μακριά από την ομάδα μας. Ανήκουμε στην ομάδα των χωριών των Μεταξάδων. Ναι. Αλλά περιστοιχιζόμαστε από χωριά Μάριδων, Μακράς Γέφυρας και η υπόλοιπη ομάδα μας είναι λίγο μακριά. Γι' αυτό και έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες που ίσως είναι και κάποιες επιρροές από τα γύρω χωριά, τα Μαραϊκά, αλλά είναι και, είμαστε λίγο και ο Κρίκος με μια άλλη συγγενική ομάδα που υπάρχει στον Εύρο, στο Βόρειο Εύρο, τα χωριά των Πετρωτών, εκείνη την ομάδα. Δηλαδή, βλέποντας ειδικά ενδυματολογικά, ότι είμαστε ο Κρίκος ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες που έχουν διαχωριστεί λόγω του Ερυθροποτάμου. Γνωστή η ιστορία, η νεότερη ιστορία του χωριού σας, πώς το χωριό μοιράστηκε στον εμφύλιο, άλλοι φύγαν, άλλοι μείναν κλπ. Αυτό πόσο επηρέασε την παράδοση, ρε Γιάννη?
επηρέασε το χωριό. Η παράταση επηρεάστηκε από τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά. Τότε σιγά σιγά το 60, το 70 άρχισαν όλα αυτά πλέον η παράδοση να όχι να αμφισβητείται, ήταν το παλιό και θέλουμε να το βγάλουμε από πάνω μας. Αυτό επηρέασε την παράδοση. Γιατί βλέπουμε τώρα οι γενιές που είναι σήμερα 70-75 τα ξέρουν, αλλά και λίγο τα παρνούνται. Εμείς τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε πάλι να πούμε ελάτε, δείξτε μας, κάντε μας. Γιατί πλέον για τη δεκαετία του 80, το 90 ήταν και λίγο ντροπή να το πω. Πώς να το πω τώρα, χορεύεις, θα βάλεις φουστάνι, ήταν λίγο κάπως. Σήμερα πλέον γυρίζουμε ξανά στην παράδοση. Θέλουμε τις ρίζες μας και πρέπει να μάθουμε τις ρίζες μας. Παράδοση γυρίζεται, αλλά η Νίτσα αυτές τις μέρες εδώ έχει καταχωθεί όμως για να μαζέψει τον κόσμο. Ναι, έτσι, για να δείξουμε τη φορεσιά του χωριού, να δείξουμε τους χορούς, πιο πολύ να δείξουμε τα δεσίματα, τα διαφορετικά που έχουμε. Ποια είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει μια υπεύθυνη, ένας πρόεδρος ενός πολιτιστικού συλλόγου, έτσι, για να οργανώσει ένα γύρισμα στην τηλεόραση, ένα χορό, μια εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει. Το να μαζέψει νέο κόσμο. Περισσότερο μπορείς δηλαδή να μαζέψεις μεγάλη ηλικία που είναι πρόθυμες να σε δείξουν και το χορό και πώς φορούσαν τη φορεσιά. Αλλά οι νέες, εμείς δηλαδή δεν είμαστε τόσο πρόθυμες. Και ένα δεύτερο στο χωριό είναι οι κηδείες. Γιατί όταν είναι χωριό και κάποιος φύγει για το τελευταίο του ταξίδι, θα υπάρχει πένθωσμα στο χωριό. Το σόι του δεν θα χορέψει. Τώρα βρήκα μια γριά εκεί πέρα, Σύρμο. Ναι. Κύριε Σύρμο, ναι. Η οποία είπε, λέει, εγώ λέω, άμα πεθάνω, λέει, θέλω να με πάτε, λέει, εκεί που θα με πάτε, λέει, να με πάτε με κλαρίνο, λέει, και με βιολιά, λέει. Ναι, αλλά αυτή ήταν πρώτη στο χορό και στο τραγούδι. Το αγαπούσε αυτό το πράγμα. Αγαπούσε. Το αγαπούσε και είναι η ψυχή της και το αγαπάει ακόμη. Τόπος είναι οι άνθρωποι. Χωρίς τους ανθρώπους, χωρίς τους χορευτές, τους μουσικούς, την ανθρώπινη παρουσία, τι σημαίνει ένας τόπος? Απολύτως τίποτα. Στο Ελληνοχώρι λοιπόν γράψαν ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο που το έκανε ευρύτερα γνωστό, τον αγαπητό φίλο, συγχωρεμένο και εξαιρετικό μουσικό, τον Κώστα Μπουζαμάνη. Είχα την τύχη και την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του γύρω στο 1985-86, όταν συμμετείχαμε σε έναν μεγάλο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στην Μπρατισλάβα, στο Grand Prix de Musique Folklorique, όπου με ένα εξαιρετικό τραγούδι κάναμε τη Θεσσαλονίκη έτσι τραγουδισμένη μέσα από αυτό, στη Σαλονίκη στο Τσαρσί, κάτω στον Πεζεσθένη. Ένα τραγούδι που έγινε γνωστό και χορεύεται και αγαπιέται από όλους σχεδόν τους Θρακιώτες και τους Έλληνες. Στο λινοχωρί του χωριού.
τας μποσαμάνης. Επίζε ούτε να σας πω, επίζε ούτε όμορφα. Επίζε ούτε όμορφα, έλεγε και τραγούδια. Επίζε ούτε όμορφα, έλεγε και τραγούδια. Φύγε πριν τι να σας πω, φύγε πριν την ώρα του. Φύγε πριν την ώρα του, τον ζήλεψε ο χάρος. Φύγε πριν την ώρα του, τον ζήλεψε ο χάρος. Εδώ είχατε κάποτε ωραία όργανα, παραδοσιακά όργανα. Τώρα από πού τα φέρνετε τα όργανα και παίζουν? Μερικοί είναι από εδώ από το χωριό, μερικοί είναι από το χωριό της Οριστιάδας. Αυτοί οι μερικοί όμως από το χωριό παίζουν μεμονωμένα πια και γέρασαν πια τώρα και ο καθένας κλείνει κλεισμένο στο σπίτι του. Και με δυσκολία πας και τον ξετρυπώνει για να σου παίξει. Ε, τώρα από πού πάτε και φέρνετε όργανα? Σας είπα, τον Πεντάλοφο. Από Αλεξανδρούπολη, ναι. Από Οριστιάδα. Έχουμε από... πάλι κάποιους. Αλλά πολύ έχουμε λίγους. Κάποιους νέους, δηλαδή όπως είναι ο Νίκος που παίζει βιολί. Ζαμάνης. Ζαμάνης που παίζει κρουστό. Είναι κάποια άλλα αδέρφια που παίζουν κρουστό, ακορντεόν, Κώστας Κιωτάκες. Είναι κάποια παιδιά που ακόμα ασχολούνται. Όλοι θα τον τι να σας πω, όλοι θα τον θυμούμαστε. Θα τον θυμούμαστε και θα τον τραγούμαστε.